samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Ναι, χθες το απόγευμα κάναμε όντως τα εγγένεια του Παντοπολίου Αγάπης. Mm-hmm. Ήταν μια όμορφη σύναξη με τις αρχές του τόπου μας και την όμορφη, όμορφη εικόνα την οποία δείχνει το Παντοπολίο μας. Mm-hmm. Πιστεύω θα τη δείτε τις φωτογραφίες και θα την δείτε και από την τοπική μας τηλεόραση. Είναι μια, θα έλεγα, έτσι, αξιοπρεπής εμφάνιση ενός μικρού παντοπολίου που θυμίζει ένα παντοπολίο, ένα σούπερ μάρκετ προδιαγραφών, θα έλεγα. Λοιπόν, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγγεγραφεί, ήδη έχουν πάρει κάποια τρόφιμα. Ήδη από σήμερα το πρωί από τις 10 η ώρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τρόφιμα. Mm-hmm. Υπάρχουν οι κατάλογοι οι οποίοι έγιναν από τις κοινωνικές υπηρεσίες και από μια επιτροπή την οποία συστήσαμε. Mm-hmm. Συνεχίζεται η προσπάθεια, συνεχίζεται ο αγώνας και αυτό είναι το πιο δυσκολότερο το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι δηλαδή, το δυσκολότερο είναι ποιοι θα πάρουν, ποιοι οι δικαιούχοι θα πάρουν βάσει των κριτηρίων που θα υπάρξουν. Και νομίζω ότι μπορούν όποιοι ενδιαφέρονται, όποιοι τέλος πάντων έχουν την ανάγκη της βοήθειας, να πάρουν από τις κατατόπους ενορίες μας τις αιτήσεις, mm-hmm. για να τις υποβάλουν, ώστε αφού θα ελεγχθούν όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία θα χρειάζονται να προσκομιστούν, να πάρουν τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αλλά είπα και κάτι άλλο, το οποίο θα το ξαναπώ, ότι εμείς δεν θέλουμε αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων να μείνει κανένα σπίτι χωρίς τη βοήθεια της τοπικής εκκλησίας, αν το έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν, ας απευθυνθεί σε εμάς και εμείς ανάλογα με τις, όχι με τις αιτήσεις, αλλά τέλος πάντων ανάλογα με την δυνατότητα που έχουμε, θα βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν να ζητήσουν τη βοήθεια της εκκλησίας. Mm-hmm. Έχουμε μια εικόνα το πόσοι έχουν καταθέσει αιτήσεις μέχρι στιγμής. Αυτή την ώρα οι επίσημες αιτήσεις, από ό,τι μου είπα από την Επιτροπή τώρα το μεσημέρι, ήταν περίπου 70. Mm, βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα από την Ικαρία, από τους φούρνους, από την υπόλοιπη Σάμμο, αυτή είναι από την περιοχή εδώ Βαθαίως και τέλος πάντων Πυθαγορείου. Mm. Ελπίζω θα είναι αρκετοί, αλλά ανεξάρτητα από την περιοχή, από την περιοχή Καρλοβάσου και της... Ακριβώς αυτό θα έλεγα, ανεξάρτητα όμως από τις αιτήσεις. Εμείς ήδη ετοιμάζουμε δέματα, ναι, και όπως κάθε χρόνο οι ιερείς μας θα τα μεταφέρουν στα σπίτια των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Πόσα δέματα ετοιμάσατε φέτος, Σεβασμιότητα? Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω αριθμό, αλλά από άλλες χρονιές φτάσαμε να δίνουμε και 700 τόσα δέματα. Ναι. Εκεί θα είναι στους αριθμούς και περισσότερο, συν αυτούς οι οποίοι έρχονται τώρα πλέον και επισήμως. 700 δέματα. Δεν, και η Ικαρία, έτσι, φούρνος. Ναι, ναι. Ήδη στην Ικαρία στείλαμε προχθές ένα πολύ μεγάλο αυτοκίνητο, εντάξει, με τρόφιμα. Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, μου κάνει εντύπωση το νούμερο, γιατί θυμάμαι πριν από 4 χρόνια, το είχαμε κάνει και πρωτοσέλιδα τότε στη Σαμιακή, και ήταν μεγάλο το νούμερο των 150 δεμάτων πριν από 4 χρόνια, και τώρα έχουμε φτάσει στα 700. Ναι, τόσο υπολογισμό. Μάλιστα. Να δούμε. Εμείς πάντως είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτές τις μέρες. Και με τη χάρη του Θεού να προχωρήσουμε. Γιατί εδώ πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι παράλληλα η Εκκλησία, παράλληλα με τον ουράνιο άρτο, τον οποίο προσφέρει με τη λειτουργική και μυστηριακή και πνευματική ζωή της, νομίζω ότι πρέπει τώρα πλέον να προσφέρουμε και τον επιούσιο άρτο και να συμβάλλουμε γενικότερα με την προσφορά μας, τέλος πάντων, αυτή που δεν είναι δικιά μας προσφορά, είναι του λαού μας προσφορά, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι στο δύσκολο αυτό εγχείρημά μας βοήθησαν. Από την αντιπεριφέρεια, το Δήμο, θα έλεγα δε τους επιχειρηματίες, από τα παιδιά των δημοτικών σχολείων και μέχρι τους γέροντες. Γιατί η προσφορά σε χρήμα ή προϊόντα είναι προσφορά, το τόνισε και χθες το βράδυ, στον νεογέννητο Χριστό μας. Διότι έτσι ερμηνεύει την προσφορά ο ίδιος ο Χριστός, λέγοντας ότι εφόσον επίησατε ενίδουν τον αδελφό μου τον ελαχίστο, να μην επίησατε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η δημιουργία αυτής της προσφοράς προς τον λαό
είναι σύμφωνη με τους κανόνες της Εκκλησίας μας και την νομιμότητα της κοινωνίας μας. Είναι αγάπη, είναι αλληλεγγύη, είναι αλληλοβοήθεια και νομίζω είναι και συνέχεια από τις πρωτοχριστιανικές αγάπες της Εκκλησίας μας, από τη Βασιλιάδα, τα πολλά ιδρύματα, τις Ιεραποστολές και το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο που κάνει η Εκκλησία και με την δική μας δυσκολία που έχουμε πάντα, την οικονομική που έκανε μέχρι σήμερα και η τοπική μας Εκκλησία. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εθελοντές που προσφέρονται και όλες τις υπηρεσίες, τις κοινωνικές υπηρεσίες του τόπου μας που μας συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, διότι χωρίς αυτές η αλήθεια είναι θα έχουμε περισσότερες δυσκολίες. Αγωνιζόμαστε λοιπόν, προσπαθούμε και ο Θεός βοηθός. Σεβασμιότατε τις ευλογίες σας. Να είστε καλά και όποιοι θα μου επιτρέψετε να πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Ότι αν οι ακροατές που μας ακούν γνωρίζουν αξιοπρεπείς φτωχούς και ανθρώπους που θα αντιμετωπίσουν προβλήματα και δυσκολίες αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, ας κάνουν ένα τηλέφωνο στη Μητρόπολη και με πολλή αχημήθεια η Ιερά Μητρόπολης και εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Το σύνθημά μας είναι ότι δεν θα πρέπει τα Χριστούγεννα να μείνει κανένα σπίτι με δυσκολίες και αντικσότητες, να μην υπάρχει κανένα σπίτι που θα μείνουν άνθρωποι νηστικοί. Θέλουμε να συμβάλλουμε στις αρχές που η Εκκλησία έχει και όλοι μαζί να βοηθήσουμε να υπάρχει θυσιαστική αγάπη, η συλλογικότητα, η αλληλοβοήθεια, ο εθελοντισμός για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη και όπως είπαμε ελπιδοφόρα για το μέλλον αυτού του τόπου. Samostimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.